και ανησυχώ. Και ως πατέρας ανησυχώ, κύριε Δουβγεράκη, διότι υπάρχει μια πολύ, ένα αλαλούμ όσον αφορά το σχεδιασμό, την επικοινωνία και τη διαχείριση του ζητήματος από το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως πρωτοτυπεί και δυστυχώς αρνητικά. Επαρήλθαν δύο ολόκληρα χρόνια, κύριε Δουργεράκη, και ουσιαστικά ούτε μία σοβαρή τομή δεν έχει γίνει στα σχολεία των παιδιών μας γύρω από την ασφάλεια και από τη θωράκιση από τον COVID-19. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι υπήρχε... Φαντάζομαι ότι θα μου το εξηγήσετε ως πατέρας πρωτίστως αυτό, δηλαδή τι θα περιμένατε εσείς να έχει γίνει? Θα σας πω, και ως πατέρας βέβαια και ως γονέας, αλλά και ως πολίτης, διότι περίμενα από την πολιτεία και από το Υπουργείο απλούστατα να πάρει τα μέτρα, να δει καλές πρακτικές που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη, γύρω από τα σχολεία. Άλλες χώρες πρόλαβαν και προετοίμασαν το έδαφος και απομείωσαν, για παράδειγμα, το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί, το φωνάζουμε δύο ολόκληρα χρόνια, την απομείωση του πλήθους των μαθητών αναίθουσα. Είναι αδιανόητο με 25 και 27 παιδιά να πιστεύουμε ή να ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε ένα ντόμινο από μετάδοση του ιού, και ειδικά τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία με μια όμικρον η οποία καλπάζει και η οποία ξέρουμε είναι υψηλής, πολύ υψηλής μεταδοτικότητος. Περίμενα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να πάρει το Υπουργείο. Αυτό που βλέπουμε, κυρία Κεραμέως, διαρκώς είναι μια τιμωρητική, αν θέλετε, διάθεση που την διαπνέει, και μια αδελτηρία, μια κολυσιεργία σε θέματα στη λήψη μέτρων. Τιμωρητική διάθεση σε βάρος τίνος. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα των παιδιών και των γονέων, διότι όταν εμείς προσπαθούμε όλοι μας μέσα στις γιορτές να προστατεύσουν τα παιδιά, να μην κολλήσουν, και τώρα ανοίγουν τα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο ουσιαστικά προστασίας, διότι η όμικρον, το τονίζω, είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Πραγματικά εμφυλοχωρεί τεράστιος κίνδυνος, γιατί θα συμβεί από την επόμενη Δευτέρα, όταν θα στιβάζονται τα παιδιά το ένα πάνω στο άλλο με τα γνωστά μηδαμινά μέτρα ουσιαστικά που, και η κατάσταση που επικρατεί. Νομίζω ότι ανησυχεί άπαντες αυτό, και είναι και ένα ζήτημα το οποίο και μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, αν θέλετε, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία 24 ώρα. Η ανησυχία είναι διάχυτη. Και δυστυχώς μια από πλευράς πολιτείας, κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει και μια έντονη θυμολογία, ελπίζω να διαψευστεί αυτή, ότι δεν ανανέωσε ως όφιλε η κυρία Κεραμέως τη σύμβαση με τη Σίσκο. Είναι η σύμβαση η οποία θωρακίζει την προστασία δεδομένων των παιδιών μας και όλων, και των εκπαιδευτικών. Όπερ σημαίνει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την τηλεκπαίδευση. Μήπως τελικά αυτό είναι το ζήτημα? Μήπως δηλαδή το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έπραξε τα δέοντα όταν έπρεπε να ανανεώσει τη σύμβαση και να υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευση των παιδιών μας, μήπως αυτό έχει εγκλωβίσει και την ίδια την κυρία Κεραμέως και οδεύει σε ένα άνοιγμα σχολείων τη Δευτέρα χωρίς ουσιαστικά μέτρα? Μήπως δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν, αυτά τα παράλογα που είναι για το μέσο νου, συμβαίνουν διότι απλά το Υπουργείο έχει κάνει το εγκληματικό λάθος να μην ανανεώσει μια σύμβαση και να μην έχει το εργαλείο της τηλεκπαίδευσης διαθέσιμο για όλους? Αυτό το θέτω σαν ερώτημα. Ελπίζω να μην είναι αυτή η αιτία που οδεύουμε σε αυτό το άνοιγμα, το άχαρτο άνοιγμα. Τώρα να σας παραπέμψω και στον κύριο Μακράκη, τον πρόεδρο του Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που πριν από λίγο έθετε θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, δηλαδή και από τις δύο πλευρές τίθενται θέματα, και από σας ως γονείς και τώρα ως πολιτικός που λέτε κάποια πράγματα και θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, και από την πλευρά των γονέων και από την πλευρά των καθηγητών. Υπάρχουν δηλαδή πολλαπλές θέσεις πάνω σε αυτό το θέμα που δημιουργούν προβληματισμός. Ακριβώς. Και δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να ενημερώσει οι γονείς και παιδιά γύρω από το ζήτημα αυτό. Ούτε καν το πολιτικό σύστημα. Περιμένουμε αγωνία βέβαια το άνοιγμα και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για να πάμε και στα κοινοβουλευτικά αν θέλετε, την Δευτέρα 10 του μηνός, όπου νομίζω ότι προϊονίζεται μια πολύ εξέχως ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική χρονιά και θα έλεγα μάλιστα και προεκλογική, με πλήθος θεμάτων απασχολούν την κοινή γνώμη. Εντάξει, προφανώς η πανδημία και τα παρελκόμενα αυτής είναι το ζήτημα, ένα κομβικό θέμα, αλλά υπάρχουν και τεράστια θέματα, αν θέλετε, και στην πραγματική οικονομία, στην κοινωνία.
Τι σημαίνει με τις περιοχές Natura και βγάζετε αυτή την γραπτή δήλωση? Διότι, να πω στον κόσμο, είδα μια γραπτή σας δήλωση και αναφέρεται τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο Χατζηδάκη, ξεκίνησε να καταργεί φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών σε όλη τη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι τα δάση προηγούνται των λαών και οι έρημοι τους ακολουθούν. Τους καλέσατε έστω και την ίστατη στιγμή να μην προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και μάλιστα με την ίδια δήλωσή σας αναρωτηθήκατε εάν όλο αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει και τους φορείς διαχείρισης εδώ διαφόρων δικών μας περιοχών στην Κρήτη. Μας παραπέμπεται στη Σαμαριά, προστατευόμενες περιοχές κεντρικής ανατολικής Κρήτης, 53 περιοχές Natura, Άγιο Φάραγκο, Βρώμο Νερό, Οροπέδιο Λασιδίου και πάει λέγοντας. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Πριν από 16 μήνες, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Νήν Εργασίας, κ. Χατζηδάκης, γνωστός για τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες, κατά την άποψή μας λίαν αρνητικές, με ό,τι καταπιάνεται τα τελευταία χρόνια, συνέταξε και ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, και τα πέντε κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν έντονα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο το γνωστό ως περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο. Αυτό πριν από 1,5 χρόνο. Αρχίζει σιγά σιγά λοιπόν και ξεδιπλώνεται, αυτές οι διατάξεις που ψηφίστηκαν τότε αρχίζουν και αποτυπώνονται στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Και οι επιπτώσεις αυτών των διατάξεων. Έχουμε λοιπόν τις πρώτες ανακοινώσεις για κατάργηση φορέων προστατευόμενων περιοχών Natura και όχι μόνο. Τώρα ξεκίνησαν ήδη και καταργήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα για τη λίμνη Κερκίνη, στις Αίρες, για κάποιους άλλους φορούς προστατευόμενων περιοχών στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Εξού και η ερώτησή μου, κύριε Δουλγεράκη, που ρωτώ ξεκάθαρα ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου το επόμενο διάστημα. Θα συνεχιστεί και μάλλον θα πληγεί και η Κρήτη. Μια Κρήτη, η οποία, να τονίσουμε, είχε πάντοτε τον εθνικό δρυμό Σαμαριάς βεβαίως, αλλά και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλώς κατά την άποψή μου, δημιουργήθηκαν φορείς προστατευόμενων περιοχών για να κάνουν ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Για να μπορέσουν να σώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται από περιοχές υψηλού κάλους, που δόξα τω Θεώ ο Δήμος διαθέτει αρκετές. Ένας φορέας λοιπόν θα έχει αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη θωράκισή του. Και βεβαίως θα μπορούσε να βοηθήσει και οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, πάντοτε όμως τηρώντας τους νόμους και τους κανόνες και τις νόρμες τις περιβαλλοντικές. Με το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη άνοιξε διάπλατα η κερκόπορτα της κατάργησης αυτών των φορέων. Και ως φαίνεται, το επόμενο διάστημα, από ό,τι πληροφορούμε, εξού και η ερώτηση, έρχεται και η κατάργηση αυτών των φορέων και για το νησί μας. Το λοιπόν δεν μπορεί να μείνει χωρίς καταρχάς μια προειδοποιητική ερώτηση και μια πρωτοβουλία όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτιμώ του συνόλου του δημοκρατικού τόξου της αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη λέλαπα να συνεχίζεται. Σας θυμίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης πριν από μερικούς μήνες έκανε το αδιανόητο για ευρωπαϊκή χώρα, όπου δημιούργησε φύλακες μέσα στις περιοχές Natura, κ. Δηλαδή, να δημιουργούνται επενδυτικά σχέδια μέσα σε περιοχές Natura. Και να πούμε ότι μπορούμε να το δεχτούμε σε μια περίπτωση αν είναι μικρό το ποσοστό. Όταν το ρώτησα ευθέως, γιατί ήμουν εισηγητής του νομοσχεδίου, ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να ενημερωθούμε, ώστε να πράξουμε αναλόγως, να ενημερωθούν οι πολίτες, απέφυγε να απαντήσει. Ψήφισαν ένα νόμο που αφήνει παράθυρο και τη διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό να αποφασίσει ποιες περιοχές θα ορίζει διαθέσιμες για αυτή τη διαχείριση, για την επένδυση και όχι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση. Πότε συζητάει η ερώτηση αυτή, ξέρετε? Παρακαλώ. Λέω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση από το βήμα της Βουλής. Πότε θα έχουμε την συζήτηση? Εκτιμώ ότι θα είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες. Ωραία. Τότε θα είμαστε σε επικοινωνία και μέσα από τα δελτία σας για να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις οι οποίες θα δοθούν και θα ξαναλέμε τότε, κύριε Μαμουλάκη, τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Ωραία, να είστε καλά και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε κι εσείς. Καλημέρα σας.